Λοιπόν, καλησπέρα, είναι στη V-Live. Δημήτρης Πετρόπουλος στην εικόνα και στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 του μήνα, 15 μέρες περίπου πριν τις εκλογές. Και μαζί μου βλέπετε τον Διονύση Κονιδάρη, αντιδήμαρχο αθλητισμού Νέας Μύρνης. Διονύση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου, γιατί συνεννοηθήκαμε την συνέντευξη έκτακτα και και το πρόγραμμά μας το φτιάξαμε και οι δύο έτσι να μπορούμε να βρεθούμε μαζί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Διονύση, είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές. Όλοι τρέχετε. Είναι μια διαδικασία την οποία εσύ την έχεις κάνει πόσες φορές? Έχω κάνει νούμερο, 23 χρόνια. Δηλαδή είναι 5 τετραετίες. 5 τετραετίες. 5 τετραετίες διοίκηση και τις 5. Και τις 5 διοίκηση. Πάντα βρίσκεις τον νικητή, λοιπόν, έτσι. Κάτι καλό κάνουμε, μάλλον. Και λογικά και εσύ και θα υπηρετείς την πόλη. Κάτι καλό κάνω και εγώ, ναι. Κάτι καλό κάνω. Αγαπώ τον κόσμο. Λοιπόν. Να πάει και μου το δείχνουν σε κάθε εκλογές. Λοιπόν, τι έχουμε φέτος? Φέτος έχουμε την ολοκλήρωση του κύκλου του Δημάρχου του Σταύρου του Τζουλάκη, της παράταξης Πολυπρότυπο. Συμπορεύεσαι με την Κλέρη τη Δελιγιάννη, με την παράταξη Νέα Σμύρνη όλοι μαζί. Με εκλεκτούς συναδέλφους από την Δημοτική Αρχή, με τον Βαγγέλη Χατζαντογιάν, με τον Πέτρο το Κουκά, με τον Γιώργο το Λαρίση, υπό την Κλέρη Δελιγιάννη. Δώσ' μου μια γεύση για την παράταξη αυτή. Είμαστε μια ομάδα, μια παρέα, γιατί στο Δήμο δεν κάνει το πρόσωπο το ένα, είναι οι ομάδες παρέες. Και εγώ δεν πιστεύω στο ένα πρόσωπο, πιστεύω στις ομάδες και στις παρέες. Είμαστε μια ομάδα, μια πάλι καλή παρέα, που με την Κλέρη Δελιγιάννη μπροστά, θέλουμε να συνεχίσουμε το όραμά μας για την πόλη. Mm-hmm. Η Κλέρη, επέλεξα να είμαι με την Κλέρη, γιατί είναι έντιμη, είναι εργατική, είναι ακούραστη και το βασικότερο για μένα δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Mm-hmm. Έχει δουλέψει για την πόλη και τώρα θεωρήσαμε ότι σε συνεννόηση με εκείνη είναι εκείνη που πρέπει να αναλάβει τα ενία της πόλης. Και γι' αυτό και την ακολουθώ και τη στηρίζω μαζί με τους συναδέλφους, με τον Βαγγέλη τον Χατζηδάκη και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Να πω και κάτι κοινωνικό, είσαι επιχειρηματίας στη Νέα Σμύρνη. Έχεις θέσεις ευθύνης εκτός από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού. Τι άλλες θέσεις ευθύνης έχεις αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαι αντιδήμαρχος αθλητισμού, αντιδήμαρχος παιδικών χαρών, αντιδήμαρχος καταστημάτων και είμαι και πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχω περάσει από όλες τις θέσεις του Δήμου, εκτός από την καθαριότητα. Και προλαβαίνεις, έτσι. Είμαι και υπεύθυνος αυτή τη στιγμή στο νεκροταφείο. Και προλαβαίνεις. Όταν αναλαμβάνεις κάτι, ή πρέπει να το αναλάβεις και να το κάνεις σωστά, ή δεν πρέπει να το αναλάβεις καθόλου. Από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θα πρέπει να ασχοληθώ και να δεχτώ αυτά που μου πρότεινε ο Δήμαρχος, βεβαίως και προλαβαίνω. Μάλιστα. Κρατάω την καθαριότητα, θα τη συζητήσουμε σε λίγο. Κρατάω και τον αθλητισμό που είναι βασική σου θέση ευθύνης. Τι γεύση σου αφήνει η αποχώρηση του Δημάρχου του Σταύρου του Τζουλάκη και η παράδοση της πόλης στην επόμενη διοίκηση? Δες την πόλη λίγο από πάνω. Ο Τζουλάκης από το 2010 μέχρι και σήμερα. Ένας έντιμος άνθρωπος, πολιτικός μου πατέρας. Είναι αποδεδειγμένος με πετυχημένος δήμαρχος, γι' αυτό και εκλέχθηκε και τρεις φορές. Ήρθε η ώρα του να αποχωρήσει με θετικό πρόσημο, με τη γνώμη τη δική μου και των πολιτών, γι' αυτό και τον ψήφισαν. Άφησε το αποτύπωμά του στα έργα, στην πόλη, στον τρόπο διοίκησης, έντιμος, ηθικός, αξιοπρεπέστατος, διάφανος. Ένας άνθρωπος που αποχωρεί με πιστεύει το κεφάλι. Πες μου 2-3 θετικά πράγματα που πιστεύεις ότι η διοίκηση αυτή αφήνει σε όλο τον κύκλο της, όχι απαραίτητα στην τελευταία θητεία. Κοιτάξτε, όλος ο κύκλος του Μάρκου του Λέκη. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει πολλά καλά. Έχουν γίνει όμως και λάθη. Εμείς λοιπόν η συνέχεια είναι ότι κρατάμε τα καλά και διορθώνουμε τα λάθη μας. Γιατί όποιος πει ότι δεν έχουμε κάνει λάθη, δεν είναι σωστό να το πει. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και λάθη. Mm-hmm. Κρατάμε όμως και πολλά καλά. Έχουμε κάνει έργα. Έχουμε κάνει έργο. Δώσ' μου 2-3 πράγματα. Τον άξονα της, θα πω 2-3, είναι πολλά αυτά που κάνουμε. Τον άξονα της Εφέσου Αιγαίου κράτους. Έχει ολοκληρωθεί αυτό? Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Όποιος περάσει θα καταλάβει τι ήταν πριν και τι ήταν τώρα. Η Ομήρου. Και η πάνω πλευρά και η κάτω Ομήρου που συνεχίζεται τώρα. Καταλαβαίνεις και όποιος την περπατήσει θυμάται τι ήταν, πώς ήταν η Ομήρου και πώς ήταν τώρα. Θα μας ταλαιπωρήσει λίγο βέβαια, αλλά θα τελειώσει. Κοιτάξτε, τα έργα είναι προσωρινά. Mm-hmm.
Όμως το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Mm-hmm. Έχουν δίκιο κάποιοι να, τους, να παραπονιούν τους ταλαιπωρούμε, αλλά μετά θα αποζημιωθούν όπως αποζημιώθηκαν στο άλλο κομμάτι. Και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες και οι καταστηματάρχες στο πάνω κομμάτι του ομίλου. Έχουμε κάνει πολλά. Στο κομμάτι της διοίκησης ίσως κάτι σε υπηρεσίες και όχι απαραίτητα σε έργο διαγυμνού οφθαλμού. Κοιτάξτε. Τι νιώθεις ότι αφήνει αυτή η δημοτική έργο. Αφήνει πάντα σας λέω θετικό πρόσημο. Και ακόμη και στη διοίκηση θετικό είναι το πρόσημο. Υπάρχει διαφάνεια και υπάρχει σεβασμό στα χρήματα του πολίτη. Έχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουν πρόβλημα οι Δήμοι. Δεν υπάρχει προσωπικό στους Δήμους. Mm-hmm. Έχουμε έλλειψη εξυπηρέτηση του πολίτη. Θέλετε λίγο με τον κορονοϊό, θέλετε λίγο με τα περισσότερα που φορτώσανε στους Δήμους. Στα ΚΕΠ, ας πούμε, έχουν πάει τα πάντα πια. Έχει αρχίσει λίγο και γίνεται πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Σε ποιους τομείς το εντοπίζεις? Δεν έχει συγκεκριμένο τομέα. Οι κυριότεροι τομείς που εγώ δεν θα σας πω ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στον πολίτη είναι λίγο καθυστέρηση στη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατικό είναι. Αν πάει κάποιο σήμερα να βγάλει πιστοποιητικό γέννηση, ας πούμε, θα το πάρει αμέσως. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά σε μία απάντηση, ας πούμε, που θα θέλει ή σε κάτι άλλο που καθυστερεί, δεν είναι, θα έπρεπε και κατ' ουσίαν να πει σε τρεις μέρες, μπορεί να βγει σε έξι. Άρα διεκπαιδευτικά στη διοίκηση, λες, όχι στην καθαριότητα ή στον πολιτισμό ή στον αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή η πόλη, θα το πω εγώ, γιατί δεν φοβάμαι να το πω, η Νέα Σμύρνη, μάλλον μία πόλη πράσινη, μία πόλη με διαφορετικούς ανθρώπους, με ένα άλλο επίπεδο, θα μου πείτε πιο κουλτουριάριδες, προέρχονται και από την πόλη εδώ. Έχουμε πολλούς τέτοιους, λοιπόν, και επώνυμους. Λοιπόν, δεν είναι θέμα επώνυμου, οι άνθρωποι της Νέας Μύρης έχουν μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία. Πας και από την καθαριότητα. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της Νέας Μύρης, αυτή τη στιγμή είναι η καθαριότητα. Mm-hmm. Και την ευθύνη πάντα την έχει η πολιτική ηγεσία. Βεβαίως. Δεν είναι ότι δεν έχουμε υπαλλήλους, σίγουρα δεν έχουμε προσωπικό. Mm-hmm. Αλλά πάντα την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία. Mm-hmm. Εγώ δεν διατέλεσα ποτέ τη δημολόγηση. Σου γλίτωσε αυτό. Έτσι είναι το κάτω. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι στους τομείς μου, επειδή θεωρώ ότι έχω πετύχει, mm-hmm. Θα μπορεί και εκεί, λέω λοιπόν, και μη φανεί ότι εγώ είμαι και οι άλλοι δεν είναι, ότι και εκεί θα το πήγαινα καλύτερα. Mm-hmm. Η καθαριότητα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη. Τα δύο μεγάλα προβλήματα της πόλης αυτή τη στιγμή, το βασικό είναι η καθαριότητα. Την τελευταία περίοδο ή χρόνια έχει πρόβλημα? Όχι. Τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόβλημα είναι ότι την ευθύνη την έχει ο πολιτικός προϊστάμενος. Εγώ δεν διατέλεσα ποτέ, η Δελιγιάννη δεν προτέλεσε ποτέ. Αυτός που διατέλεσε τα τελευταία χρόνια είναι σε παράταξη δική του, δεν χρειάζεται να ονομάζω. Θα αλλά εγώ για μένα, αυτό θα το κάνετε εσείς. Εγώ δεν θέλω να στοχοποιήσω ονόματα. Λέω όμως ότι αν κάτι δεν πάει καλά στον τομέα μου, mm-hmm. την ευθύνη βασικά την έχω εγώ. Αλλά είναι και ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε πέρα από την ευθύνη που έχει ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν έχει και προσωπικό, έτσι, για να λέμε την αλήθεια. Δεν έχει mm-hmm. προσωπικό όλη η Δήμη στην καθαριότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάω να δικαιολογήσω. Ξαναλέω και πάλι την ευθύνη που έχει ο πολιτικός προϊστάμενος. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της πόλης είναι τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια, με βάση τον κανονισμό, είναι ευθύνη των πολιτικών. Στις μέρες μας και στις δύσκολες εποχές που ζούμε, αλίμονο αν οι πολυκατοικίες φτιάχνουν τα πεζοδρόμια. Mm-hmm. Ο Δήμος λοιπόν έχει κάνει, εγώ δεν το λέω ποτέ έτσι, πρέπει να το να βοηθήσει ο Δήμος. Ο Δήμος λοιπόν έχει κάνει δύο εργολαβίες μεγάλες, την Άνω Σμύρνη, την Κάτω Σμύρνη, και τρέχει, ψηφίστηκε μάλλον, mm-hmm. και 1,5 εκατομμύρια ευρώ, όποια και αν είναι η Δημοτική Αρχή από Γενάρη, θα ξεκινήσει ξανά πεζοδρόμια. Από τις δύο εργολαβίες έχει ολοκληρωθεί κάποια? Οι δύο έχουν ολοκληρωθεί στο 100%. Ένα μεγάλο τμήμα. Έχουν ολοκληρωθεί μεγάλα τμήματα. Mm-hmm. Όμως θέλει συνέχεια τα πεζοδρόμια. Γιατί τα δέντρα που έχουν φυτευτεί, το βασικό των πεζοδρομίων είναι τα αυτοκίνητα που παρκάρουν πάλι πάνω. Να μου πείτε δεν υπάρχουν θέσεις. Ναι, να το δεχτώ, δεν υπάρχουν θέσεις. Αλλά και το δεύτερο είναι τα δέντρα. Πλέον, ό,τι δέντρο πρέπει να φυτεύεται, το ριζικό του σύστημα πρέπει να πηγαίνει σε βάθος και όχι με σκότες. Είναι από τα βασικά προβλήματα που για μένα εμείς το λέμε, η Δελιγιάννη το λέει ότι, και θα το κάνουμε, ότι εάν βγούμε Δημοτική Αρχή, το πρώτο θα είναι να είναι καθαρή η πόλη την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα πρέπει να είναι η πόλη μας καθαρή.
Πριν σου κάνω την επόμενη ερώτηση, εγώ θέλω να θυμίσω δημοσιογραφικά ότι την καθαριότητα τελευταία την υπηρέτησε ο Οδυσσέας Ανασπιάν, ο οποίος είναι υποψήφιος με την κυρία Δημητρανάνου, και την υπηρέτησε και ο Γιώργος Οπρικρής, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον δικό του το συνδυασμό και μάλιστα αρκετά χρόνια, δύο νέα παιδιά, και ο κόσμος κρίνει εκ του αποτελέσματος και θα την κλείσω την παρένθεση. Αυτό το αρνητικό στην καθαριότητα ή και στο πράσινο, πιστεύεις ότι, μάλλον όχι πιστεύεις, βλέπεις να έχει να αντανακλά και στο Δήμαρχο Σταυρό Τζουλάκη, ίσως στην ιστεριοφημία του, δηλαδή σε αυτά τα δύο κομμάτια φεύγει με θετικό πρόσημο? Εντάξει, όταν κάτι δεν είναι καλό, την ευθύνη την έχει ο επικεφαλής. Τελικά, ναι. Όποιο πει ότι δεν έχει την ευθύνη, βγάζει την ουρά του απ' έξω. Την ευθύνη βέβαια την έχει ο Δήμαρχος και στενοχωριέται γι' αυτό, και έχω επειδή είμαι άμεσο συνεργάτη του, προσπαθήσαμε. Δεν τα καταφέραμε τα τελευταία τρία χρόνια με την καθαριότητα. Λάθος χειρισμοί, λάθος, έλλειψη προσωπικού. Πάντως δεν είμαστε ευχαριστημένοι για την καθαριότητα της πόλης. Δεν λέω ότι βρωμάει η πόλη, για όνομα του. Κανείς δεν το λέει αυτό. Έτσι, δεν είναι στο τέλμα, αλλά δεν είναι στο 10. Ναι. Είναι στο 7. Πριν από περίπου 10 μέρες στη θέση σου καθόταν η υποψήφια δήμαρχος σας, η Κλέρη Δελιγιάννη, και πριν από την κυρία Δελιγιάννη καθόταν ο Γιώργος Κουτελάκης, ο επιχρόνια δήμαρχος, και έχετε υπάρξει και μαζί στη Δημοτική Αρχή. Και οι δύο, ο καθένας με τη δική του οπτική, αναγνώρισαν τα προβλήματα της καθαριότητας και αναγνώρισαν και τα προβλήματα του πρασίνου. Έχεις καθόλου καμία εικόνα με ποιον τρόπο σκέφτεται η Κλέρη Δελιγιάννη να βελτιώσει την καθαριότητα, με δεδομένο ότι το προσωπικό είναι περιορισμένο? Πώς θα ξεπεραστεί δηλαδή αυτό το ζήτημα? Με καλύτερο προγραμματισμό. Αυτούς έχεις, από τη στιγμή που δεν σου επιτρέπει η κεντρική διοίκηση να έχεις παραπάνω προσωπικό, με αυτούς θα πορευτείς. Αλλά θα προγραμματίσεις όπως πρέπει να προγραμματίσεις. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα, με τους ίδιους ανθρώπους θα πορευτείς. Δεν έχεις να κάνεις. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Φυσικά. Αν η Κλέρη Δελιγιάννη είναι η επόμενη δημάρχος της Νέας Σμύρνης, θα την αναλάμβανε στην αντιδημαρχία της καθαριότητας? Εγώ θα αναλάβω. Το κάνεις και αυτό το αντικείμενο. Φυσικά. Έχω περάσει, σας είπα, από όλα τα πόσματα. Και αυτό το αντικείμενο και από το πράσινο έχω περάσει. Έτσι. Ναι. Θα το αναλάβω, ναι, πολύ ευχαρίστω το αναλάβω. Αν θεωρείς η δήμαρχος ότι εμένα θα με στείλει να βελτιώσω την καθαριότητα, θα το κάνω, θα μου προτείνει μάλλον να βελτιώσω την καθαριότητα, θα το κάνω πολύ ευχαρίστω και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θέλω να πάμε λίγο στον αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι η τρίτη σου χρονιά αντιδήμαρχος αθλητισμού ή η δεύτερη? Η δεύτερη. Θα ξεκινήσω με μια γενική εικόνα του τι αθλητισμό δίνει ο Δήμος στους πολίτες. Ποιες δηλαδή είναι εκείνες οι δράσεις που προσφέρεται στους πολίτες, είτε τα καλοκαίρια είτε κατά τη διάρκεια της χρονιάς? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε ότι η πόλη μας είναι αθλούπολη. Να ξεκινήσουμε ότι έχουμε ένα κόσμημα κολυμπητήριο ολυμπιακών διαστάσεων και προδιαγραφών άριστες. Στη θητεία τη δική μου γίνανε ενεργειακή αναβάθμιση, πολλές αναβαθμίσεις μέσα στο κολυμπητήριο. Δηλαδή όταν τα έλαβα εγώ δεν υπήρχαν ένα τέτοιο κολυμπητήριο, ας πούμε, δεν υπήρχαν στα παράθυρα σίτες που μπαίναν τα πουλιά μέσα. Βάλαμε σίτες και δεν μπαίνεις μέσα και δεν σου μυρίζει τόσο πολύ το χλώρο. Η πισίνα, αλλάξαμε τα πλακάκια, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι ένα καταπληκτικό κολυμπητήριο. Έχει τρία γυμναστήρια. Καινούργιο γυμναστήριο έφτιαξα στη θητεία μου, το παραδώσαμε στους πολίτες στην Ελευθερίου Βαλίου του 99. Ένα καταπληκτικό χώρο 400 τετραγωνικά. Που άλλος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ιδιωτικό. Είναι πολύ καλύτερο και από το ιδιωτικό. Να θυμίσουμε ένα στην Αγία Σκοτεινή και το τρίτο. Ένα στην Αγία Σκοτεινή, ένα στην Οδό Αρτάκη και το καινούριο είναι στην Ελευθερίου Βαλίου 99. Είναι καταπληκτικό με όλες τις προδιαγραφές. Δημιούργησα στη θητεία μου για πρώτη φορά 6 υπαίθρια γυμναστήρια. Θύμισε μου λίγο πού. 6 υπαίθρια γυμναστήρια. Στην Τραπεζού, στην πλατεία Σταυρίου, στην πλατεία Νασβίου, δεν τη θυμάμαι το δρόμο. 6 καινούρια. Επιτακτική ανάγκη με τον κορονοϊό τα γυμναστήρια. Τα υπαίθρια, έτσι. Επιτακτική ανάγκη πλέον. Γυμνάζεται ο κόσμος έξω. Μετά το κορονοϊό συνεχίζει. Συνεχίζει, ναι. Γι' αυτό και μας το ζητάνε να κάνουμε κι άλλα. Δηλαδή στον προγραμματισμό μας είναι τουλάχιστον 3-4 ακόμη. Δηλαδή να υπάρχουν παντού διάσπαρτα σχολεία. Έχουμε χώρο να κάνουμε κι άλλα. Έχουμε χώρο. Υπάρχουν περιοχές ακόμα στην Άνω Σμύρνη, στην Κάτω Σμύρνη, ακόμη που μπορούμε να κάνουμε. Είναι στο πρόγραμμά σας, είναι αυτονόητο. Είναι στο πρόγραμμά μας.
Τι κάνουμε λοιπόν, κάνουμε τένις, μια ανάπλαση του γηπέδου του τένις που το χαίρονται και οι μικροί και οι μεγάλοι. Mm-hmm. Έχουμε τους παραδοσιακούς χορούς. Κάνω το παραδοσιακό αντάμωμα στην πλατεία, το κάναμε το Μάιο με μεγάλη επιτυχία, όλοι οι σύλλογοι το χαίρονται, οι πολίτες ακούνε την παραδοσιακή μουσική γιατί εμείς μας έχουν παράδοση. Αθλοδιακοπές τις περιβόητες, έπρεπε να τις έχεις πει. Περιβόητες αθλοδιακοπές, πού να τα δείτε, το κάνουμε, είσαστε από τους λίγους δήμους που κάνουμε αθλοδιακοπές ένα μήνα σαν αθλητικός οργανισμός και ένα μήνα σαν πολιτιστικός οργανισμός, γιατί κάνουμε και οι δύο. Κάνουμε τα run, τα περιβόητα, το historic run και το run που κάναμε για πρώτη φορά με χιλιάδες και επώνυμων αθλητών που συμμετέχουν, με χιλιάδες κόσμου. Και ένα νυχτερινό. Και νυχτερινό. Θα σε συγκληρώνω γιατί τα παρακολουθώ αυτά. Αυτό είπα, οπότε... κάναμε για πρώτη φορά φέτος το νυχτερινό. Κάνουμε πολλά πράγματα. Κάνω στο κολυμπητήριο το baby swimming, δηλαδή ένα παιδάκι μωρό με τη μάνα του, το παιδί το δικό σας, με τη μάνα του μπορεί να πάει να κολυμπήσει, να ξεκινήσει, να έχει την επαφή με το νερό. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να κάνουμε πολλά και πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο. Με ενδιαφέρει για το κολυμπητήριο να σε ρωτήσω, κατά πόσο είναι οι Οσμενιώτες, οι οποίοι δεν είναι αθλητές βέβαια, κατά πόσο είναι οι Οσμενιώτες, έχουν ώρες να το χρησιμοποιήσουν, γιατί ξέρω ότι δίνεται στον Πανιόνιο, δίνεται στο Μήλωνα. Υπάρχουν λοιπόν ώρες κοινού αρκετές. Υπάρχουν. Με το σκεπτικό ότι ο κόσμος εργάζεται, υπάρχουν ώρες που είναι εκτός ωραρίου εργασίας. Αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ωραρίου. Κοιτάξτε, να σας πω, έχουμε πρωινές ώρες 7:30-10:30, έχουμε 12:30 και έχουμε και απογευματινές. Εντάξει, κάτι θα υπάρχει. Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες. Ναι. Όμως είναι μια ειδική. Μια πόλη με πολλούς συλλόγους, τους οποίους τους τα παραχωρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μια και είπες για συλλόγους, νομίζω σύντομα ο Πανιόνιος παίζει και στο ΣΕΒ. Ο Πανιόνιος, ναι. Όπως και παίξει, ναι, και φυσικά θα χρησιμοποιήσει. Το χρησιμοποιεί καθημερινά. Τη φυσική του έντα. Καθημερινά χρησιμοποιεί το κολυμπητήριο της Νέας Μήμης για τις προπονήσεις του στην μετατοσφαίριση. Βγήκε στην Ευρώπη. Ξανά, την Κυριακή ξανά έχουν πάλι αγώνα. Είμαστε. Και με πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι παίρνει η έγκλη Νέα Σμύρνη. Θα μείνω στον αθλητισμό, θα πάω σε ένα θέμα το οποίο και πολιτικά είναι πολύ hot, αλλά τελικά για τον κόσμο είναι hot χωρίς να είναι πολιτικά. Βιοκλιματικό στάδιο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από σωρευμένα κονδύλια στην περιφέρεια, αποφασίστηκε στη Νέα Σμύρνη, στο χώρο του παλιού Αρτάκης και με δυσκολίες, να γίνει ένα υπερσύγχρονο στάδιο. Αυτό το πράγμα έχει κουράσει τους πάντες. Κανένας δεν θέλει να ξέρει αν είναι ευθύνη της περιφέρειας ή του Δήμου. Εσύ βέβαια οφείλεις και θα σε ρωτήσω να μου πεις πού τελειώνει η ευθύνη του Δήμου και πού της περιφέρειας. Και ο κόσμος νομίζω κλείνει η τρίτη χρονιά και ακόμα δεν έχει δει τούβλο. Πες μου λίγο τι συμβαίνει εκεί και πότε εκτιμούμε ότι τελικά αυτό θα... Όχι θα παραδοθεί, γιατί είναι άγνωστο νομίζω. Πότε εκτιμούμε ότι θα μπει σε διαδικασία να το βλέπουμε να χτίζεται. Κοιτάξτε το. Αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο, μία ανάσα για χιλιάδες αθλούμενους στην πόλη. Είναι, ίσως εγώ δεν το χαρακτηρίσω στη θητεία μας, σαν δημοτική αρχή, από τα καλύτερα έργα που κάναμε. Και μετά είναι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια. Από τη μακέτα καλό φαίνεται. Ναι, όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Το έργο είναι της περιφέρειας. Δυστυχώς για χίλιους δύο και διάφορους λόγους που εγώ και σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω γιατί δεν έχει ξεκινήσει. Ή μάλλον τη μια μας το λένε αλλιώς, την άλλη μας το λένε. Εμάς ό,τι μας ζήτησαν το κάναμε, τη μία ο ανάδοχος έτσι, την άλλη άλλες μελέτες, ό,τι μας ζήτησαν την πλευρά μας το κάναμε, μας βοηθάνε. Υπήρχε αντιπεριφερειάρχης που κατεβαίνει και υποψήφια και θα μου επιτρέψει να έχει τη βασική ευθύνη που δεν έχει προχωρήσει το έργο και πρέπει να μας το πει γιατί δεν έχει προχωρήσει το έργο. Mm-hmm. Πρέπει να απολογηθεί αντιπεριφερειάρχης γιατί δεν έχει προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο και τώρα υποψήφια στο δημοτικό. Mm-hmm. Δεν το λέω για κανένα λόγο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Θεωρώ την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πατούλη ότι πότε θα αυτό ξεκινήσει πριν 20 μέρες περίπου, ότι θα ξεκινήσει, αλλά θα μου πρέπει να σας πω ότι και εγώ αισθάνομαι άσχημα σαν πολίτη, σαν αντιδήμαρχος του αθλητισμού, σαν διοίκηση του Δήμου που δεν έχει ξεκινήσει 4 χρόνια, είναι βαλτωμένο το έργο. Ναι, την ευθύνη όμως την έχει η περιφέρεια,
Δεν βοηθηθήκαμε από την Πρεάρχη Νεοσμενιώτησα. Θεωρώ ότι θα μου επιτρέψετε εδώ να το πω ότι για μένα δεν έκανε κανένα έργο η Περιφέρεια για τη Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Δεν είδα κανένα έργο, ούτε ενδιαφέρον την Περιφερειάρχη. Εγώ, αν ήμουν Περιφερειάρχης και έμενα στην πόλη μου, θα έκανα κάτι να αφήσω το πόλη. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει απολύτως. Εγώ επιφανίας λες προφανώς, κάποιο εγώ επιφανίας. Επιφανίας εγώ. Ναι, ναι. Επιφανίας εγώ. Του ναι, ναι. Δεν ασφαλτοστρώθηκε ένας δρόμος. Ένα λεωφορείο όμω. Πήγε στην Καλλιθέα, ασφαλτόστρωσε η περιφέρεια τη Θησαίω. Στη Νέα Σμύρνη όχι, παλεύουμε μόνοι μα. Mm-hmm. Και έχουμε σκοπό να ασφαλτοστρώσουμε του δρόμου. Mm-hmm. Δεν έχω κάτι άλλο σκοπό το, για το πιστό. Πέρα από ότι στεναχωριέμαι, γιατί σα λέω είναι ανάσα για του αθλούμενου. Παρόλα αυτά, εδώ θέλω να σταθώ και να σα πω ότι επειδή η Νέα Σμύρνη έχει συλλόγου που εκεί παλιά κάναν τι προπονήσει του, κάναν τα παιχνίδια του, mm-hmm. ο Δήμο προέβλεψε και τους βρήκε στέγη. Mm-hmm. Τέταρτος χρόνος το ΣΕΦ χρησιμοποιούμε, πληρώνουμε, έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα περίπου τις 300.000 και εύχομαι να μην ξαναπληρώσουμε, να ξεκινήσει το έργο. Για τις ακαδημίες, εκεί κάνουν για... οι ακαδημίες. Ναι, 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 ναι. Όλοι οι σύλλογοι έχουν στέγη, τουλάχιστον να κάνουν τις προπονήσεις τους. Mm-hmm. Δεν τους αφήσαμε. Για μας οι σύλλογοι είναι κομμάτι της πόλης και πρέπει να τους στηρίξουμε και τους στηρίζουμε. Μα είναι 7-8 χιλιάδες αθλητές. Και πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει το έργο, γιατί θα είναι και κόσμημα για την πόλη και αναγκαίο πια. Υπάρχει ένα χιούμορ στην πιάτσα που λέει θα γίνει όπως το έργο του Γρανίτσα. Όλοι το απεύχονται αυτό βέβαια. Και εγώ το απεύχομαι. Αλήθεια σας. Πάμε λίγο πιο νότια, μια και αναφέρθηκε σε συλλόγους. Πάμε στον Πανιόνιο λίγο. Αντρέας Βαρίκα στο γήπεδο και δίπλα μετά από, από έναν άσχημο χιονιά είχαν και κάποια προβλήματα. Εκεί ο Δήμος πώς έδωσε τη βοήθειά του, στο Βαρίκας και ίσως και στο δίπλα. Για μας, για τη Νέα Σμύρνη, για την Δημοτική Αρχή, συγγνώμη, κυρίαρχος εκφραστής του αθλητισμού είναι ο Πανιόνιο. Και μαζί με τον Πανιόνιο ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, πρέπει να συνδυηθούν σε θέματα αθλητισμού. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν είμαστε δίπλα στον Πανιόνιο με πολλούς τρόπους. Έχουμε ξοδέψει για τον Πανιόνιο στην τετραετία, ξεκινάω έτσι και θα πάω με 4,5, το 19 μέχρι 23, πάνω από 1.200.000 ευρώ. Μάλιστα. Οι κερκίδες του Πανιονίου, η ανάπλαση, τελειώσανε. Δόξα τω Θεώ, καθυστέρησε και αυτό. Δόξα τω Θεώ, καθυστέρησε λόγω κορονοϊού όμως. Παρ' όλα αυτά, εμείς το στηρίξαμε και με τις ανατιμήσεις. Βεβαίως. Το στηρίξαμε. Τελικά, ναι. Το στηρίξαμε. Τελείωσε η υγρομόνωση. Γιατί από κάτω έχει μοναστήρια. Στάζανε τα πάντα. Προχώρησε και αυτό. Είχα οι ενόργανοι, είχε. Έτσι. Τελευταία μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν τα αποδυτήρια και τις τουαλέτες. Mm-hmm. Έργο που το πληρώνει ξανά ο Δήμος. Και πάμε τώρα στο Βαρίκας, το οποίο ο Δήμος μας ζητήθηκε από τον Πανιόνιο και ήμασταν δίπλα του για την αδειοδότησή του. Πληρώσαμε 120.000 ευρώ, αδειοδοτήθηκε. Το χαίρονται. Βεβαίως. Το χαίρονται. Το χαίρονται. Μπάσκετ το χαίρεται. Το χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί κι εμείς σαν Δήμος κάνουμε μία δράση εκεί πρωινή, mm-hmm. πιλάτες. Α, υπάρχει και αυτή η ανταποδοτικότητα. Ναι, ναι, υπάρχει ανταποδοτικότητα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για όνομα του Θεού και θα πω και παρακάτω. Δεν έχουμε κανένα παράπονο προσωπικά εμείς. Για το Κοροναίος, όταν έπεσε με το χιονιά, την πρώτη μέρα βρεθήκαμε εκεί, συζητήσαμε με τη διοίκηση του Πανιονίου, κάναμε έγγραφο στην περιφέρεια να βοηθήσει, η οποία η περιφέρεια. Μιλήσαμε και με την Αντιπεριφερειάρχη, μας απάντησε αρνητικά ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες της. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να βοηθήσει η Περιφέρεια. Κάναμε έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, ήταν ο κύριος Πέτσας τότε. Αμέσως ανταποκρίθηκε με 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Βρεθήκαμε ξανά με τη διοίκηση, με τα καινούργια δεδομένα του Πανιονίου και τους είπαμε ότι να το στήσουμε εμείς το έργο όπως θέλαμε να το κάνουμε, θα κόστησε περίπου 300.000. Τα υπόλοιπα 150 λοιπόν από εσάς. Από εμάς τα υπόλοιπα 150 okay. Δηλαδή, και παραπάνω ήταν πάλι θα τα βάζαμε. Η πρόθεσή μας ήταν να τους βοηθήσουμε. Mm-hmm. Η διοίκηση μας πρότεινε μία άλλη λύση okay. του Πανιονίου, την οποία λύση εμείς την αποδεχτήκαμε. 230.000. Ακολουθήθηκε αυτή η λύση. Βέβαια, βέβαια λύση ακολουθείται. Είναι στην τετραετία. Είναι ο δεύτερη χρονιά που πληρώνουμε. Είναι έτοιμο και είμαστε χαρούμενοι και εμείς, φαντάζομαι και
όσοι πηγαίνουν και γυμνάζονται και περνάνε και την ώρα. Πάμε και λίγο στο σωματείο του Μιλώνα, εξίσου ένα σημαντικό σωματείο, ιστορικό σωματείο, το οποίο μεγαλώνει ιδιαίτερα τώρα τελευταία με ομάδες και ΑΕΦΑ. Και ο Μιλώνας είναι η ιστορία της πόλης, έχει λιγότερα προβλήματα κτηριακά. Όπου μας έχει ζητηθεί η βοήθεια παλιότερα, δεν έχει το γήπεδο γι' αυτό, δεν έχει το γήπεδο δεν έχει ιδιαίτερα κτηριακά προβλήματα. Και είναι και ιδιόκτητα ό,τι έχει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να, πέρα από αυτό να σας πω ότι στους συλλόγους ο Δήμος είναι από τους λίγους Δήμους, από τους ελάχιστους Δήμους που δίνει επιχορηγήσεις. Δεν θα διαφωνήσω. Και μάλιστα επιχορηγήσεις που μπορεί κάποιες φορές να περνάει και τα νόμιμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα περνάμε. Να μου πείτε, δεν μπορείτε να δώσετε άλλα. Δίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να δώσουμε. Νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο το ποσοστό της επιχορήγησης. Δεν είναι ελεύθερο. Αλλά στο Μίλωνα και στον Πανιόνιο δίνουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε. Επίσης, να σας πω και είναι πολύ βασικό. Πέρα από τις επιχορηγήσεις, ο Μίλωνας και ο Πανιόνιος έχουν όλες τις μέρες τα απογεύματα, από τις 3 μέχρι τις 10 το βράδυ, το κολυμπητήριο δωρεάν. Πολλά παιδάκια, 500, 600, 400, δεν ξέρω τον αριθμό, την ημέρα. Κέρας τεχνικά και επαγγελματικά. Και για τις ομάδες τους. Κέρας τεχνικά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν εγγραφές, παίρνουν χρήματα. Εμείς, παρότι την αύξηση ενεργειακής κρίσης και τα υπέρογκα κόστη που πληρώναμε για το φυσικό αέριο, γιατί ξέρετε το κολυμπητήριο. Υπήρξε μια περίοδο που εκτινάχθηκε αυτό. Ναι, παρόλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε και συνεχίζουμε να τους το παρέχουμε. Πολύ βασικό. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που από τις 3 μέχρι τις 10 παρέχει δωρεάν το κολυμπητήριο στους συλλόγους της πόλης. Εγώ οφείλω να πω, και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο την παρούσα διοίκηση, γιατί οι επιχορηγήσεις είναι παλιά ιστορία στο Δήμο Νέας Μύρνης, ότι μιλώντας και με ανθρώπους από το Δήμο Καλλιθέας αλλά και με άλλους Δήμους. Δεν σου κρύβω και η λέξη που θα χρησιμοποιήσω είναι πολύ προσεκτική. Ζηλεύουν οι σύλλογοι, η Νέα Σμύρνη, η οποία Νέα Σμύρνη δίνει και πενταψήφια νούμερα και όχι 10.000 στα δύο μεγάλα του σωματεία. Πέρα το ότι δίνει πολλά, τους δίνει χρήματα, μπορεί να, για, να μακάρι να μπορούσαν να δώσουν περισσότερο, είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω, μοναδικός Δήμο που δίνει, που παρέχει δωρεάν το κολυμπητήριο από τις 3 μέχρι τις 10, 6 μέρες την εβδομάδα. Είναι το υπονοούμενο για το Φάλιρο, γιατί το Φάλιρο δεν το παρέχει, ας πούμε. Γιατί μου λες ο μοναδικός Δήμος. Η Καλλιθέα, ας πούμε, δεν το παρέχει, το παρέχει ελάχιστα. Τους χρεώνει εννοείς. Το Φάλιρο δεν ξέρω αν τους χρεώνει. Πάντως δεν έχει αυτό που έχουμε εμείς. Το Φάλιρο δεν ξέρω. Το Άλυμος επίσης πληρώνει σαν δράμα πάνω από λυμπήσεις. Ο σωματείο, τοπικό. Όχι, ο σωματείο. Στους ιδιώτες. Είμαστε από τα ελάχιστους Δήμους, ίσως ο μοναδικός, που έχει τόσες. Είναι τόσο large με τα σωματεία. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι πρέπει να το κάνουμε, τους κάνουμε χάρη. Mm-hmm. Βοηθάμε τους δημότες, βοηθάμε τους πολίτες, βοηθάμε τα σωματεία. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό. Σε σχέση με κάποιους άλλους, αυτά που λέω λοιπόν για τον αθλητισμό είναι πραγματικότητα. Και θα μου επιτρέψω να πω ότι κάποιοι κατά καιρούς για μικροπολιτικές σκοπιμότητες χρησιμοποιούν διάφορα ψεύδι. Και είπα το ποσό, ανέφερα τι έχουμε κάνει, γιατί κάποιοι από την αντιπολίτευση, συγκεκριμένη παράταξη της αντιπολίτευσης, μόνο αυτά που έχουν γίνει δεν λέει και βρίσκει τα τελείως ψεύτικα, γιατί τα ψέματα για... δεν είναι ότι καλύτερο στην... όταν παίζεις με τον πολίτη και λες ψέματα. Σωστό. Για σκοπιμότητες μικροπολιτικές και δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Ναι. Για να χαλαρώσουμε λίγο τη συζήτηση, θα σου κάνω μια ερώτηση η οποία έχει και μια σοβαρή απάντηση, αλλά και μια απάντηση την οποία θα μου πεις εσύ γιατί συμβαίνει. Στο γήπεδο πας? Πηγαίνω. Όταν έχω χρόνο, επειδή είμαι επαγγελματίας, πηγαίνω. Υπάρχει λοιπόν μια αίσθηση στην κοινή γνώμη του αθλητισμού ότι δεν πολύ βλέπουν τον αντιδήμαρχο. Και αυτή η αίσθηση μπορεί να είναι από ανθρώπους διοικητικών συμβουλίων έως και γυμναστές, αθλητές. Ισχύει αυτό, εμφανίζεσαι στα δρόμενα εσύ? Λόγω της δουλειάς μου δεν έχω την πολυτέλεια να είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας αντιδήμαρχος αθλητισμού, επειδή δεν εμφανίζεται στο γήπεδο ή δεν έχει συχνά στο πολιτικό να πάει, δεν ασχολείται με τον αθλητισμό και με την πόλη του. Σας έχω πει τι έχω κάνει, είναι, τα βλέπει ο κόσμος καθημερινά, τα ζει, δεν. Αυτό μπορώ στις εμφανίσεις μου, μπορώ πολλά και κάνω στον αθλητισμό. Mm-hmm. Σας είπα τι κάνουμε και τι κάνουμε καθημερινά. Ναι, ναι. Και έχουμε κι άλλα στο μυαλό μας να κάνουμε, έτσι. Εγώ δημοσιογραφικά μπορώ να επιβεβαιώσω, επειδή είμαι πολύ συχνά στον αθλητισμό, ότι πράγματι συχνά δεν σε βλέπω. Ναι, δεν με βλέπω. Συχνά λόγω της δουλειάς. Να το κάνω και λίγο χαριτωμένο. Γλιτώνει την κρίνια όμως.
Όχι. Για την κρίνια πάντα υπάρχει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω κάτι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ξέρουν πού είναι η επιχείρησή μου. Και εγώ, καλοπροαίρετα το λέω, ακούω την περισσότερη κρίνια ό,τι αφορά το δημόσιο τον αθλητισμό. Ναι. Μπαίνοντας στο μαγαζί σου, το λένε. Δηλαδή, στην πλατεία αυτή τη στιγμή θα σπάσει ένα σωλήνα νερού, εμένα θα με βρουν αμέσως εύκολα να μου κάνουν τα παραπονά τους. Δεν υπερφεύγω κανέναν και είμαι εκεί και με βρίσκουν όλοι και τους βοηθάω όλους. Ακόμη και η λάμπα που δεν είναι στον τομέα μου, που κάει και εμένα θα με βρουν εύκολα και ακούω την κρίνα. Ο ενεργός πολίτης είναι ο σωστότερος πολίτης. Γιατί αν δεν έρθει ο πολίτης να σου κάνει και το παράπονο και την παρατήρηση και να σου επισημάνει ότι εκεί είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί και να μην το μάθει. Άμεσα. Εγώ είμαι υπέρ λοιπόν που ακούω την κρίνια και δεν έχω και κανένα πρόβλημα να την ακούω. Να κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα και να επανέλθουμε για λίγο ακόμη. Ναι. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά είμαστε πάλι με τον Διονύση Κοντεδάρη, αντιδήμαρχο αθλητισμού Νέας Μύρνης. Λοιπόν, σύντομα, ούτε δίλεπτο, μερικά δευτερόλεπτα μόνο αφήσαμε τον Διονύση να πάρει δύο ανάσες. Μία μπορεί να πήρε. Έχουμε άλλο ένα θέμα το οποίο χειρίζεσαι αρκετά χρόνια, είναι οι παιδικές χαρές. Πριν σου κάνω την ερώτηση, θα σου πω ότι πολλές φορές στα social media βλέπω φωτογραφίες, οι οποίες εκτιμώ ότι θα είναι και φρέσκες, που δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, ψιλοπροβληματικές παιδικές χαρές. Παιδικές χαρές που μπορεί να χτυπάνε τα παιδιά, παιδικές χαρές οι οποίες κάποιες θέλουν συντήρηση. Λέω ότι βλέπω. Εσύ βλέπεις καλύτερα, εσύ είσαι ο πολιτικός προϊστάμενος που δημιουργεί και βέβαια ο πολιτικός προϊστάμενος που ελέγχει. Πες μου λίγο σε τι κατάσταση είναι οι παιδικές χαρές και τι προβλέπουμε για το αύριο. Ακούστε να σας πω. Η Νέα Σμύρνη έχει 20 παιδικές χαρές. Δεν είναι λίγες, είναι πολλές. Μπορούσε να έχει και παραπάνω. Έχει 20 παιδικές χαρές. Έχει όμως σημασία αυτό να το ακούσουν όσοι δεν το ξέρουν. Μία παιδική χαρά για να είναι ανοιχτή και να λειτουργεί πρέπει να είναι ασφαλής παιδική. Οι παιδικές χαρές της Νέας Μύρνης και οι 20 έχουν σήμα καταλληλότητας. Το σήμα το παρέχει, το δίνει μετά από εισήγηση υπαλλήλων, όχι του Δήμου, το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουν λοιπόν και 20 παιδικές χαρές σήμα καταλληλότητας. Έρχονται και ελέγχουν λοιπόν. Βεβαίως. Και έχουν σήμα καταλληλότητας, που σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει κανένα παιδί. Το ότι υπάρχουν προβλήματα σε παιδικές χαρές δεν το αμφισβητεί κανείς. Και φθορές πολλές. Και φθορές. Κυρίως τις φορές, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δημιουργούνται από κακή χρήση όχι των μικρών παιδιών, από των μεγάλων παιδιών που πηδάνε το βράδυ μέσα ή που σπάνε τα όργανα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε και να τα βλέπουμε όλα. Σας λέω λοιπόν ότι κάποιες παιδικές χαρές θέλουν άμεσα ανάπλαση όπως ξεκινάει τώρα. Είμαστε σχεδόν στα όρια του διαγωνισμού. Η παιδική χαρά του Άλσους που θέλει καινούργια να γίνει ξανά και πιο. Πιο σύγχρονη, η παιδική χαρά του Σωμήρου. Πού θα γίνει αυτό? Της Ομηρίου. Είναι στα αυτές που είναι τώρα και η παιδική χαρά της, στην περιοχή της Ναζλίου. Είναι οι τρεις παιδικές χαρές που πραγματικά θέλουν να αναπλαστούν από την αρχή. Στις άλλες παιδικές χαρές είναι πολύ καλές παιδικές χαρές, όπως της Αγίας Παρασκευής, της Ελισπόντου, αυτή στην πλατεία που έχει και πάρα πολύ. Στην πλατεία επίσης, παρότι χρησιμοποιείται πολύ η παιδική χαρά, είναι σε καλή κατάσταση, τα όργανα είναι ασφαλής, θέλουν κάποια βελτίωση. Δηλαδή υπάρχει μια αστοχία, τη λέω εγώ, αλλά είναι νόμιμο, της θαλάσσης στο υλικό. Βάλαμε λοιπόν ένα γαρμπίλι, ένα πετραδάκι της θάλασσας, το πρότεινε ο
Εργολάβος. Είναι νόμο, εργολάβος. Είναι, το έχει βάλει η Αθήνα, το είδε, μας άρεσε. Εκεί υπάρχει μια αστοχία. Γιατί δεν είχαμε προβλέψει ότι μπορεί κάποιο παιδάκι να χτυπήσει όταν βγει έξω το χαλίκι, γιατί παίζουμε τα κουβαδάκια του. Ή ότι η γάτα θα πάει, ας πούμε. Να κάνει. Να κάνει. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν είναι στο άμεσο πρόγραμμά μας, τις παιδικές χάρες αυτές που έχουμε το χαλικάκι της θάλασσας, εμείς να το αλλάξουμε και να βάλουμε υλικό που εν πάση περιπτώσει δεν θα δημιουργεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αλλά σα ξαναλέω και πάλι, οι παιδικές χάρες της θάλασσας είναι γενικά σε καλή κατάσταση και βασικά είναι να το ακούσουμε και να μην φοβούνται οι κόρπες. Είναι ερωτημένες. Προβλήματα υπάρχουν. Έχεις γκρίνια εσύ από πολίτες σου. Λένε ο παιδί μου, έπεσε το παιδί μου. Κοιτάξτε, είναι ξεκλείδωτα. Ιδιαίτερα όχι. Οι παιδικές χαρές της Νέας Μύρνης κλειδώνονται και ανοίγουν. Υπάρχει υπάλληλο σε καθημερινή βάση. Εάν δεν το κάνει, δεν κάνει σωστά τη δουλειά. Δεν το έχουμε διαπιστώσει. Εκτός αν ρίχνει νεροποντή, ας πούμε, δεν πάει. Είναι όμως καλές. Θέλουν βελτίωση. Έχουμε σκοπό να τις βελτιώσουμε. Σας λέω, είναι έτοιμες για διαγωνισμό του Άλσους, της Ομηρίου και της Ναζλίου. Καταθέτουμε επίσης τώρα στο Πράσινο Ταμείο, 200.000 μας δίνει το Πράσινο Ταμείο και το 40% θα το βάλει ο Δήμος ή το 60%, δεν είμαι, μπορεί να κάνω λάθος το 40%, okay. Και πάλι θα το βάλουμε, να αναπλάσουμε και άλλες παιδικές χαρές, όπως θα αναπλαστεί, είναι πολύ βασικό, της Τραπεζούτος, η περιοχή του Φάρου, που εκεί να πούμε στους δημότες, στους πολίτες μας ακούν, ότι εχθές ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της περιοχής του Φάρου, 7,5 εκατομμύρια. Δηλαδή όποια και αν είναι η Δημοτική Αρχή, ξεκινάει το έργο. Δεν είναι από ίδιους χώρους αυτό. Δεν είναι από ίδιους χώρους. Όχι, δεν είναι από ίδιους χώρους, δεν έχει σημασία. Το λέμε και αυτό. Ναι. Ξεκινάει το έργο της ανάπλασης της περιοχής του Φάρου. Από το σχολείο, το δεύτερο και το τρίτο που θέλει βελτίωση, μέχρι την παιδική χαρά και τα πεζοδρόμια, τα πάρκα, 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Να φοβάμαι μην πάει σαν Τακτάκης κι αυτό. Όχι, αυτό δεν θα πάει σαν Τακτάκης, γιατί ναι, δεν είναι περιφέρεια, είναι ο Δήμος. Ναι. Είναι ο Δήμος. Έγινε ο διαγωνισμός, από το Δήμο έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, όπως και το Άλσος που ξεκινάει. Α, υπάρχει εργολάβος, έχουμε διαδικασία. Για το Φάρο υπάρχει ανάδοχος. Ανοίχτηκαν οι προσφορές, υπάρχει ανάδοχος. Δεν είναι η Άρταξη, δεν είναι η περιφέρεια. Είναι ο ίδιος ο Δήμος. Ναι, μεν. Εμείς διεκδικούμε πάντα χρήματα από όποιο φορέα και αν είναι, είτε από το Πράσινο Ταμείο, είτε από το πρόγραμμα του TRITS, διεκδικούμε. Είναι πολύ βασικό να ακουστεί αυτό που σας λέω, όπως και οι παιδικές στο πρόγραμμά μας έχουμε, για να τελειώσουμε τις παιδικές χαρές. Οι δύο παιδικές χαρές της Αγίας Παρασκευής και της Αηδηνίου μπορούν, έχουν όργανα μέσα και για παιδάκια αμαία, όμως το πρόγραμμά μας είναι, και είναι τυπωμένο στο πρόγραμμά μας, η περιοχή της Παρασκευοπούλου, το παρκάκι πίσω από τη Λεόντιο, εκεί να γίνει μια ειδική παιδική χαρά για αμαία και για να έρχονται από όλες τις περιοχές, αλλά παιδική χαρά που θα δέχεται το βαρύ περιστατικό, δηλαδή θα ανεβαίνει το παιδάκι με το μαξίδιο και θα κάνει κούνια. Γιατί δεν ξεχωρίζει το παιδάκι το αμαία από τα άλλα παιδάκια. Μπορεί να έχει κάποιο προβληματάκι, αλλά είναι παιδάκι. Είτε είναι βαρύ περιστατικό, είτε είναι ελαφρύ περιστατικό. Είναι στο πρόγραμμά μας και οι παιδικές χαρές. Θέλουν να βελτίωσει κάποιες, όμως ξανατονίζω, είναι ασφαλείς και έχουν το σήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εγώ κρατάω ότι η μεγάλη εικόνα λοιπόν για σένα είναι θετική. Να πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι της νέας σας παράταξης, επειδή καλύψαμε δημοσιογραφικά και την εκδήλωση της παράταξης στην ομιλία της Κλέρης, της Δελγιάννη. Είδα ανθρώπους φιλόσοφους. Είδα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με τα ζώα. Και μάλιστα και η ίδια η Κλέρη Δελγιάννη έχει δείξει την ευαισθησία της, παρόλο που υπήρξε ένα θέμα με το πάρκο σκύλων, εκεί κάτι μπλέξανε στις διαδικασίες, δεν ολοκληρώθηκε. Πες μου λοιπόν, τι βλέπετε ως παράταξη και τι μπορείτε να προσφέρετε σε αυτό το τομέα. Είμαστε η μοναδική παράταξη που στο πρόγραμμά της έχει συγκεκριμένες προτάσεις για τα δέσποτα. Είμαστε η μοναδική δημοτική αρχή που πέρασε, που ασχοληθήκαμε με τα δέσποτα. Θέλω να σας πω ότι πριν το 19 δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό του Δήμου κανένα κονδύλι για δέσποτα. Mm-hmm.
Υπήρχε συνεργασία με το Δικεπάζ μόνο για τα σκυλιά. Να σας πω λοιπόν, στη Νέα Σμύρνη δεν έχουμε αδέσποτα σκυλιά, έχουμε ελάχιστα, έχουμε όμως πάρα πολλές γάτες. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι πρέπει να σταματήσει η συνεργασία μας 40 χιλιάρικα το χρόνο για τα αδέσποτα σκυλιά και όχι για τις γάτες, και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι μικρό για τα αδέσποτα. Στον προϋπολογισμό παλαιότερων χρόνων, με άλλο δήμαρχο, χρήματα σε κωδικό υπήρχαν μόνο για να ταΐζουμε τα περιστέρια, τροφές για να ταΐζουμε τα περιστέρια. Είναι πολύ μικρό ποσό, φαντάζομαι, πάρα πολύ. Για να ταΐζουμε, δεν έχει σημασία το ποσό, να ταΐζουμε μόνο τα περιστέρια στο άλλο. Το όραμά μας λοιπόν για τα αδέσποτα είναι τελείως διαφορετικό. Ξεκινήσαμε τώρα, το 19-23, λιγότερο, δεν φτάσαμε εκεί πρέπει, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε δημοτικό κτηνιατρίο. Γι' αυτόν που έχει σκύλο, που έχει γάτα, που δεν μπορεί όμως να πάει να πληρώσει στον γιατρό. Και όχι μόνο και για τα δέσποτα. Έχουμε λοιπόν όραμα για τα δέσποτα και είμαστε οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε, και η κυρία Δελγιάννη το βροντοφώναξε προχθές ότι έχει πρόγραμμα για τα δέσποτα. Πάρκο σκύλων θα δούμε. Και μετά πάρκο σκύλων υπάρχουν. Υπάρχει καταρχάς, να ξέρετε, γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, έγινε επιθετιασμό πάρκου σκύλων στη γεωπονική απ' έξω. Υπάρχει πάρκο σκύλων περιφραγμένο, με όργανα μέσα για τα σκυλάκια. Υπάρχει το πρώτο πάρκο. Πήγαμε να κάνουμε και ένα πάρκο στην Εθνική Στέγης. Βρήκαμε αντιρρήσεις από τους πολίτες. Θεωρήσανε ότι δεν είμαστε νόμιμοι. Το κάναμε και το ανοίξαμε. Στο μυαλό μας λοιπόν είναι να κάνουμε κι άλλα πάρκα σκύλων, αλλά με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει όμως ένα, δεν είναι ακριβώς για την πόλη. Σαφώς. Βέβαια να σας πω εδώ ότι δεν έχει πολλούς ελεύθερους χώρους. Δυστυχώς δεν έχει. Δεν προέβλεψαν να έχουμε ελεύθερους χώρους. Χτίστηκαν για τα περισσότερα. Έπρεπε για μένα ο Δήμος, και εγώ έχω την ευθύνη, γιατί είμαι στην διοίκηση του Δήμου πολλά χρόνια, 23 χρόνια, και εγώ έχω την ευθύνη που δεν προβλέψαμε να έχουμε. Να πείτε, δεν βρίσκαμε. Πραγματικά, κάποιες φορές δεν βρίσκαμε. Ο Τζουλάκης όμως, τον Άταλο τον αγόρασε, δεν έχει σημασία να πούμε, δεν έχει ξεκινήσει. Και κάποια οικόπεδα τα αγόρασε. Και την ακροβάτσα. Και την ακροβάτσα την αγόρασε. Εντάξει. Και ό,τι είναι εκεί, αλλά και να του δώσουμε ζωή λίγο. Μπορούμε, δεν το αφήσαμε να γίνει πολυκατοικία. Πράγμα. Κλείνοντας, θέλω να μου δώσει ένα όραμα της Κλέρης Δελγιάννη μαζί με την ομάδα των υποψηφίων. 2014, αν δεν κάνω λάθος, εκλέγεται ο Σταύρος Τζουλάκης. 2023 αποχωρεί από την πολιτική. Πολλές φορές του κάνουμε και χιούμορ και του λέμε ότι κάνει την καλύτερη δουλειά, γιατί θα απαλλαγεί από τις ευθύνες. 2014 λοιπόν, άλλοι άνθρωποι, άλλη κοινωνία, άλλη Νέα Σμύρνη, άλλες ανάγκες. Μία Νέα Σμύρνη τότε η οποία σήκωνε και κάποια έργα. 2023 ίσως η Νέα Σμύρνη σηκώνει έργα, αλλά σηκώνει περισσότερες υπηρεσίες. Ποιο είναι το όραμα λοιπόν της Δελγιάννη για την επόμενη πενταετία, γιατί έχουμε πενταετία θητείας. Κοιτάξτε, το όραμα μας, εμάς που ασχολούμαστε όλο τον χρόνο και αγαπάμε την πόλη μας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την πόλη μας και έχουμε όραμα για την πόλη, θα το συνεχίσουμε με την ίδια αγάπη, με την ίδια θέρμη. Θα βελτιώσουμε τα λάθη μας, θα κρατήσουμε αυτά που πρέπει να κρατήσουμε. Σας είπα τις προτεραιότητές μας, και ας είναι και όμως πραγματικά αγαπάμε την πόλη μας και έχουμε όραμα. Κάτι πρωτοποριακό θα έχουμε, κάτι ρε παιδί μου που να πεις αυτό μάλιστα είναι έξυπνη ιδέα. Μαγιά τους που το σκέφτηκα. Πολλά πρωτοποριακό. Κάτι σε ψηφιακή πόλη, ας πούμε, κάτι, ξέρεις, κάτι πολύ σύγχρονο. Εξελίσσεται. Το ακούω, σε ακούω. Εξελίσσεται η κοινωνία, εξελίσσεται η εποχή. Τα πάντα μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Όμως δεν είμαστε μία πόλη, σας λέω και πάλι, που είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Το όραμα το δικό μας να το συνεχίσουμε και να το πάμε ακόμη πιο ψηλά. Είμαστε η μοναδική πόλη που στον πολιτισμό υπερτερεί όλο τον άλλο Δήμο. Υπερτερούμε. Έχουμε ψηφιακό μουσείο. Έχουμε βιβλιοθήκη. Έχουμε πολλά πράγματα. Πολλές δράσεις πολιτισμού. Πολλές δράσεις. Λοιπόν, είναι καλύτερα, και έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Ακόμη και τα αδέσποτα όμως είναι, και η παιδική χαρά των ΑΜΕΑ, ας πούμε, είναι κάτι πρωτοποριακό. Δεν είναι πρωτοποριακό ότι εμείς το κάνουμε μόνο. Είναι το όραμά μας να κάνουμε το καλύτερο για την πόλη. Και η Δελγιάννη έχει διάθεση. Έχει όραμα. Και εμείς οι συνεργάτες να ακολουθούμε. Τελευταία ερώτηση, επειδή είπαμε πάρα πολλές φορές, είπες τη λέξη έχουμε, οικονομικά είμαστε εντάξει για να μπορούμε να έχουμε. Οικονομικά ο Δήμος της Νέας Σμύρνης είναι έμπροστος. Έχει αυτή τη στιγμή 7 εκατομμύρια τουλάχιστον
στο ταμείο του. 7 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνουν αυτές οι, που λένε οι διάφοροι πολιτικάντιδες για λόγους εντυπωσιασμού, να μην ανησυχούν οι πολίτες. Χρηστή διοίκηση κάναμε, σοβαρή. Να δώσουμε και τα εύσημα και στους αντιδημάρχους. Διαφάνεια δηλαδή, έτσι, ναι. Κάναμε με αρχηγό τον Τζουλάκη, είναι όλα διάφανα και ξεκάθαρα. Ξαναλέω και πάλι, αφήστε τους στα ψεύδι τους και εμείς στην αλήθεια. Έχει 7 εκατομμύρια τουλάχιστον, μπορεί να είναι και παραπάνω, να είναι 7,5 στο ταμείο του αυτή τη στιγμή ο Δήμος και δεν έχει ελάχιστες υποχρεώσεις, δεν έχει προμηθευτές απλώς τους ελληνικούς. Ωραία. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, εγώ να σου πω καλή επιτυχία. Έχω να πω στους πολίτες που προσωπικά εμένα με ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια και μου δίνουν την αγάπη τους. Γιατί η αγάπη του πολίτη και η εκτίμηση φαίνεται στις εκλογές. Είναι και αρκετή. Σε πάει πιο ψηλά. Είναι αρκετή λοιπόν. Μεγάλο να δημιουργία. Μας εμπιστευτούν ξανά. Μας ξέρουν. Είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Είμαστε ειλικρινείς. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουν με την κλέδη δουλειά να μας ξαναεμπιστευτούν. Να μας δώσουν απλόχερα την ψήφο τους. Και εμείς θα τους κοιτάμε στα μάτια όπως τους κοιτάμε και εγώ προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν θα τους κοροϊδέψουμε ποτέ. Και θα δούνε μία πόλη ακόμη καλύτερη, πιο αποσυναρωματική. Πότε μιλάει η κλέδη Δελγιάννη την προεκλογική της ομιλία? Η ομιλία της είναι την Παρασκευή, 6 του μήνα, αυτή τη φορά στο χώρο της εστίας. Ιστορική η εστία μας στο χώρο της εστίας. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού σου, το ραντεβού μου μαζί σας εκεί, γιατί θα καλύψουμε δημοσιογραφικά την εκδήλωση, όπως και όλες τις υπόλοιπες. Μέχρι τότε καλή επιτυχία, καλό αγώνα, λίγες μέρες. Έχεις ξαναδώσει μάχες, τις ξέρεις, βρες χρόνο, γιατί κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Και καλή επιτυχία και στο συνδυασμό και σε εσένα. Ο κόσμος εκτιμάει τη δουλειά μας το έχει αποδείξει και πιστεύω ότι και αυτή τη φορά θα το εκτιμήσει και θα μας δώσει και πάλι αυτό που πρέπει να δώσει σε εμάς το τιμόνι της πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ αντιδήμαρχη Διονύση Κονιδάρη, αντιδήμαρχος αθλητισμού, σε μια συζήτηση περίπου 45 λεπτά εφ' όλης της ύλης. Δημήτρης Πατρόπουλος για το NSTV και καλό σας βράδυ.